Ακόμη περιμένουμε, κύριε Περιφερειάρχα, να μας επισκεφτείτε στο Βαρνάβα. Έχουν περάσει 3 μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά και δεν έχει εμφανιστεί ένας στο Βαρνάβα. Ναι, αυτά δεν έχω να πω. Αυτά που σας λέω, θέλω να τα ακούσετε. Δεν έχει έρθει ούτε από το επιτελικό κράτος κάποιος να μας πει μια κουβέντα, να μας πει τι θα κάνουμε, πώς θα προευθούμε από εδώ και πέρα. Φυσικά από την περιφέρεια κανένας. Ξέρετε, κύριε Περιφερειάρχα, μας είχατε συνηθίσει με την πανδημία να μπαίνετε μπροστά με τσαμπουκά στα προβλήματα και να προσπαθείτε να τα λύνετε. Τώρα διαπιστώνω ότι σαν να κρύβεστε από τα προβλήματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Παρακαλώ πολύ, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Σας περιμένουμε στο Βαρνάβα να συζητήσουμε για τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά τη φωτιά, θα αναφερθώ πολύ, πολύ λίγο για τη φωτιά. Πιστεύω πραγματικά η πρόσκληση ισχύει με καλή διάθεση. Και δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα, επειδή εκλέγεται λαϊκή σπήρωση στο Βαρνάβα. Έτσι, προφανώς δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα. Όσον αφορά τη φωτιά, λοιπόν, εγώ αν ήμουν σαν και εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, θα ξεκίναγα από το Βαρνάβα και θα συνομιλούσα με τους κατοίκους πώς πήγε η φωτιά, ποιο ήταν το πρόβλημα, τι προτείνετε, παιδιά, εσείς. Θα πήγαινα στο δεύτερο χωριό, στο τρίτο δήμο, στο τέταρτο δήμο και θα προσπαθούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα για το μέλλον. Γιατί η φωτιά θα επανέρθει, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ζητούμε, λοιπόν. Πώς το ξέρετε αυτό? Θα επανέρθει. Ξέρετε, γιατί έχουμε άκαυτο δάσος, κύριε. Ήδη καίγεται το Παγκαίο, δεν το γνωρίζετε? Καίγεται. Ακόμη είναι ξερά στο Βαρνάβα όλα. Έχουν ξεραθεί οι κουμαριές από τη λειψιδρία. Τι νομίζετε, ότι δεν είναι έφλεκτη περιοχή? Και δεν μιλάω για φέτος, του χρόνου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ζητάμε να μας δώσετε 10 δεξαμενές ανοιχτού τύπου, ώστε να μπορούν τα ελικόπτερα να παίρνουν νερό. Ζητάμε να μας δώσετε 2 4x4. Ναι, βεβαίως, γιατί οι δεξαμενές στο Βαρνάβα, κύριε Περιφερειάρχα, είναι σαν, αν δώσετε 10 στο Βαρνάβα, είναι σαν να δίνετε 100 στο Διόνυσο. Γιατί αν την προλάβουμε τη φωτιά στο Βαρνάβα, δεν θα χρειαστούν στο Διόνυσο, κατάλαβατε. Και αν έχει ένα 4x4 ο Βαρνάβας και προλάβει μια φωτιά, είναι σαν να δίνετε 24x4 πυροσβεστικά στο Διόνυσο, καταλαβαίνετε. Γιατί είναι η τρίτη φορά από το Βαρνάβα που ξεκινάει η φωτιά και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Εγώ δεν σας πρόσβαλα. Ναι, το είδαμε. Δεν σας πρόσβαλα. Δεν κάνετε καμία προσωπική αναφορά. Ναι, γιατί να μην. Περιφερειάρχης μου είσαι. Είστε περιφερειάρχης μου. Να μην μιλήσω με τον πατέρα του δήμου, του χωριού μου. Εσείς, από εσάς περιμένω. Από πού θα περιμένω, από τους χορηγούς? Έχετε 1,5 λεπτό, κύριε. Δεν πειράζει. Ακόμα. Θα το εξαντλήσω. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι. Στο επόμενο θέμα που είναι το θέμα του δρόμου. Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχα, να έρθετε στο Βαρνάβα για να δείτε από κοντά το παρακαπτήριο δρόμο που μας οδηγείται, ο οποίος είναι καρμανιόλα. Δεν χωράει 2 αυτοκίνητα. Και οδηγείται να περνάνε από εκεί τα σχολικά και τα αστικά λεωφορεία. Όπως γνωρίζετε, τα αστικά λεωφορεία δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να έρχονται στο Βαρνάβα. Για ποιο λόγο, κύριε Περιφερειάρχα? Είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας εμείς. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε τα αστικά λεωφορεία στο Βαρνάβα και τώρα σταματάνε. Τα ΚΤΕΛ δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν τους μαθητές από εκεί, γιατί είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Ελάτε να το περπατήσουμε μια μέρα παρέα. Και το εννοώ, έτσι. Μην προσβάλλεστε, κύριε Περιφερειάρχα. Αλλά η αγανάκτηση είναι μεγάλη που έχουμε. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του δρόμου που θέλετε να κατασκευάσετε, εμείς δεν είπαμε να μην κατασκευαστεί ο δρόμος. Έτσι. Οι κάτοικοι θέλουν να κατασκευαστεί ο δρόμος. Αλλά ζητάμε το αυτονόητο. Αφήστε μας μία λωρίδα να περνάμε με ασφάλεια. Προσαρμόστε τη μελέτη. Μπορεί λοιπόν, κύριε, θέλετε να μπούμε στις λεπτομέρειες. Στο δρόμο πάνω δεν υπάρχει. Μόλις κάνουμε εκρήξεις, θα σκοτωθεί και ένας ακόμα. Δεν μιλάμε για τις εκρήξεις, κύριε Περιφερειάρχα. Μιλάμε για. Θα μπούμε στη λεπτομέρεια. Θα κάνει τώρα πασαλομπήξεις. Να πάρει πιο μικρό μηχάνημα ο εργολάβος και να αφήσει τη μία λωρίδα να περνάμε. Η μελέτη βασίζεται στην παραδοχή ότι ο δρόμος, ο υφιστάμενος, είναι 5,5 με 6 μέτρα. Με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το μετρήσαμε και είναι 8 με 9. Ήδη σε λάθος βάσης βασίζεται το έργο. Μην προστατεύετε τον εργολάβο, να προστατεύετε τους κατοίκους, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.